Νομίζω ότι ένα από τα κέρδη των Milwaukee Bucks στην εφετινή σεζόν είναι το γεγονός ότι έχουν αποκτήσει μια συνέπεια, αυτό το consistency εκτός έδρας και γενικότερα παίζοντας στη Δύση και πετυχαίνοντας πολλές νίκες. Φτάσατε τη 41 στα 54 παιχνίδια, ενώ πέρσι χρειαστήκατε 74 παιχνίδια για 41 νίκες. Συμφωνείς? Από μέσα, εντάξει, βλέπω ότι το διασκεδάζουμε. Σίγουρα είμαστε συνεπείς στα παιχνίδια. Σε κάθε παιχνίδι παίζουμε να σκηνεί το τελευταίο μας παιχνίδι. Και πάνω απ' όλα το διασκεδάζουμε. Δεν υπάρχει παιχνίδι φέτος που να μην έχουμε βγει, να μην έχουμε παίξει σκληρά σαν ομάδα και να μην έχουμε γίνει καλύτεροι μέσα στο μάτς. Μέχρι στιγμής είναι καταπληκτική η χρονιά που έχουμε κάνει. Πρέπει να συνεχίσουμε δυνατά, να είμαστε συγκεντρωμένοι και δεν θέλουμε να παίζουμε τώρα καλά. Θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο να είμαστε καλύτεροι. Εσύ ο ίδιος πώς διαχειρίζεσαι γενικότερα όλο αυτό το σεβασμό, την αναγνώριση αλλά και την αντιπαλότητα στα εκτός έδρας παιχνίδια που σε έχουμε παρακολουθήσει, όπου πλέον όλοι θέλουν να σε δουν και να σε αποθεώσουν, αλλά στη διάρκεια του μάτς φυσικά να σε γιουχάρουν? Κάνω αυτό ακριβώς που κάνω από την πρώτη μου χρονιά στο NBA. Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος, προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Να είμαι ταπεινός, να ακούω τους προπονητές μου, να βοηθάω τους συμπαίκτες μου όπου μπορώ και να μαθαίνω από κάθε παιχνίδι. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει χάσουμε, κερδίσουμε, βάλω 30, βάλω 0. Θέλω να γίνομαι συνέχεια καλύτερο σχέμα. Έχω αυτό πάντα στο μυαλό μου. Θα γίνονται πάντα καλά πράγματα για μένα και για την ομάδα. Το All-Star Draft το απόλαυσες. Σε είδαμε στην αρχή προετοιμασμένο με τις λίστες σου. Είχες και λίγο track επειδή ήσουν με τον LeBron μαζί που είναι είδωλός σου, έτσι. Πώς το ένιωσες, πώς το έζησες? Εντάξει, σίγουρα είχα track. Επειδή να έχεις τώρα το LeBron απέναντί σου και να διαλέγεις ομάδα, σίγουρα θα έχεις οποιοδήποτε θα έχει track. Αλλά προσπάθησα να βάλω να έχω μια ομάδα με Ευρωπαίους παίχτες, με παίχτες που θα παίξουν με το σωστό τρόπο, παίχτες που θα την πασάρουν και δεν θα την σωτάρουν συνέχεια. Και πιστεύω ότι έκανε καλή δουλειά, γιατί ο coach Bud ήταν χαρούμενος με τον draft. Πολλοί λένε ότι η ομάδα που διάλεξες είναι ομάδα χωρίς superstars και λένε ότι σίγουρα θα χάσετε. Ξέροντας εσένα όμως που είσαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί γενικότερα να κερδίζει χωρίς να έχει την καλύτερη ομάδα, δηλαδή όπως και στο Milwaukee που ήταν μια ομάδα που ήταν άσημη πριν έρθεις και τώρα έχει φτάσει να είναι πρώτη σε όλο το NBA, τους ετοιμάζεις κάποια έκπληξη? Σίγουρα είναι ωραίο να παίζεις όταν πιστεύουν όλοι θα χάσεις και να τους αποδείξω ότι κάνουν λάθος. Σίγουρα έχουμε superstars από την ομάδα. Είναι 12 παίκτες που είναι και 12 all-star. Εντάξει, θα πάμε να διασκεδάσουμε, να πάμε να κερδίσουμε και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για το φιλανθρωπικό σκοπό. Πρέπει να κερδίσουμε τα λεφτά.